Λοιπόν, πάμε σε σύνδεση με τον κύριο Πάνο Καρβούνη. Ο κύριος Καρβούνης, πρέπει να υπενθυμίσω, είναι επικεφαλής αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Κύριε Καρβούνη, καλησπέρα σας. Χθες είχαμε ευρωπαϊκές εκλογές. Και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, η οποία για μένα είναι σχεδόν αυτονόητη. Δεν ξέρω αν είναι αυτονόητη στους συναδέλφους σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις Βρυξέλλες, με τους οποίους έχετε και καλύτερη επαφή από εμάς. Συνειδητοποιούν καθόλου ότι είναι οι δικές τους πολιτικές που γεννούν τον ευρωσκεπτικισμό, που γεννούν τις χρυσές αυγές σε ακραία φαινόμενα, που δημιουργούν χθες φαινόμενα όπως η κυρία Μαρίν Λεπέν να είναι με 26% πρώτο κόμμα στη Γαλλία, ο κύριος Φάρατς με 27% πρώτο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη η ίδια γεννάει την αμφισβήτησή της με τις πολιτικές της, την αλαζονία της, την απομάκρυνσή της από τα προβλήματα των ανθρώπων, από την διάθεση να κάνει το δάσκαλο στους πάντες. Κύριε Πρεδεντέρη, νομίζω ότι η Ευρώπη ακούει, αλλά επιπλέον η Ευρώπη έχει στοχοποιηθεί πάρα πολύ σαν η αιτία του κακού τη στιγμή που, αν πάρουμε το παράδειγμα της χώρας μας, εμείς καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας δανείσει και να μας βοηθήσει τη στιγμή που είμαστε τελείως έξω από τις αγορές. Ναι, εμείς την καλέσαμε, εμείς την καλέσαμε, αυτή όμως έφερε μαζί στο IMF, επέβαλε ορισμένες πολιτικές, δεν ήρθε αθώα εδώ η Ευρώπη, κύριε Καρβούνη. Οπωσδήποτε. Δεν ήταν περαστική απ' έξω. Δεν πήρε στο πρίντεζ το φεριμπότ και ήρθε οπωσδήποτε, εδώ για να, να μας φέρει τα λεφτά. Αυτό που πρέπει να έφεραν τα λεφτά και μας βάλουν να κάνουμε και 300 πράγματα μαζί. Κύριε, άλλα σωστά, άλλα λιγότερο σωστά. Κύριε Πεντετέρη, έχουν γίνει λάθη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ας θυμίσουμε ότι το ποσό το οποίο έχει πάρει σαν στήριξη Ελλάδα είναι χωρίς προηγούμενο διεθνώς. Πάμε όμως, αφήστε τα πίσω. Πάμε στα μπροστά. Συνειδητοποιούν ότι δημιουργούν πρόβλημα με όλα αυτά. Οπωσδήποτε υπάρχει μεγάλη περίσκεψη. Βέβαια, αυτές οι ευρωεκλογές έχουν την ιδιαιτερότητα ότι γίνονται μετά από μια κρίση οικονομική και κοινωνική σαν την οποία δεν υπάρχει προηγούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πιο σκληρή κρίση που υπήρξε ποτέ. Και θα έλεγα ότι όταν κοιτάζουμε ποιους βγάλαμε σαν Ευρωπαίοι πολίτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βλέπουμε ότι τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες βοηθήσανε να μείνουν όρθιες οι χώρες που είχαν πρόβλημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές οι δυνάμεις τελικά επιβιώνουν και θα είναι περίπου στα 2/3 του καινούριου Ευρωκοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά, έχετε δίκιο. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Υπάρχουν χώρες όπου έγινε σεισμός, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, και στις τρεις χώρες αυτές τα ευρωσκεπτικιστικά και ευρωφοβικά κόμματα βρίσκονται στο νούμερο ένα. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαβαίνει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και είμαι σίγουρος αύριο όταν θα συνέλθουν οι αρχηγοί των κυβερνήσεων, οι πρωθυπουργοί, για να κάνουν μια πρώτη αποτίμηση των ευρωεκλογών, των αποτελεσμάτων, και να αρχίσουν να κουβεντιάζουν ποιος θα είναι ο νέος επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή ποιος θα πάρει τη θέση του κ. Μπαρόζο, είμαι σίγουρος, και το είπε σήμερα απόψε ο πρόεδρος Ολάντ, ότι θα μιλήσουν για αλλαγή πολιτικής. Και αυτό πάει να πει μια πολιτική που θα προάγει πιο πολύ την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η κυρία Μέρκελ, η οποία εν πάση περιπτώσει λίγο πολύ τα τελευταία χρόνια είχε αναλάβει ένα ρόλο επιστάτριας της Ευρώπης, συμφωνεί με το ενδεχόμενο αλλαγής πολιτικής? Γιατί ξέρετε, στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί σε αυτά τα πράγματα στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη μιλάει, στο σαν το ποδόσφαιρο. Κερδίζουν οι Γερμανοί. Ναι. Λοιπόν, γιατί αυτοί συμφωνούν. Γιατί ο κύριο Ολόντ είναι μια χαρά άνθρωπο, είναι. Λέει ότι πήρε 15% χθες, πήρε 26% Λεπέν, λέει όπου να αλλάξουν πολιτική. Ναι. Η κυρία Μέρκελ το λέει. Νομίζω ότι η κυρία Μέρκελ έχει κάθε συμφέρον να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί στην Ευρώπη δεν είναι μόνη της. Πρέπει να υπάρχουν και οι άλλοι. Και οι άλλοι λαοί και οι άλλες χώρες. Λοιπόν, το άλλο που συνέβη στη Γερμανία, και εκεί υπάρχει ένα κόμμα. Μπήκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Το οποίο μπήκε και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και βγάλανε και ένα νεοναζί. Ο οποίος φαντάζομαι θα κάνει παρέα με τους δικούς μας. Ναι, θα είναι τέσσερις. Ναι. Λοιπόν, συνεπώς το μήνυμα ελήφθη. Αυτό βέβαια είναι original νεοναζί, είναι Γερμανός. Συγγνώμη, ναι, είναι Γερμανός. Ο μπαμπάς ήταν στα τάγματα εφόρου, τα κανονικά που σκότωσαν. Ακριβώς. Και φαντάζομαι θα κάνουν παρέα μαζί με τον Τζόμπικ, το Ουγγρικό, και ίσως, ναι, και αυτοί βγάλανε. Ναι, και ίσως και με τη δικιά λοιπόν, μας την Ευρωπαϊκή. Εσύ μου λέτε ότι πιστεύετε ότι θα υπάρξει μια μεταστροφή της ευρωπαϊκής πολιτικής μετά τη χθεσινή λέλαπα? Κύριε Πρετεντέρη, ξεκινάμε ένα νέο κύκλο στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού έχουμε ένα νέο Ευρωκοινοβούλιο, θα έχουμε μια νέα επιτροπή, νέους επιτρόπους, νέους επικεφαλείς. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι πολιτικοί και έμπειροι πολιτικοί, δεν άκουσαν το μήνυμα και δεν θα κάνουν τα πάντα
ούτως ώστε να προσετεριστούν και πάλι τους πολίτες. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι η ακροδεξιά, η οποία εξελέγει στις διάφορες χώρες, δεν είναι μια συμπαγής μάζα, δεν είναι μια συμπαγής ομάδα. Όχι, είναι... Είναι τουλάχιστον 4 ομάδες με πολλές υποομάδες, είναι αρκετά πολύπλοκο να το εξηγήσω τώρα, αλλά θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μαζί πολλά κοινά θέματα. Τα πιο πολλά είναι, θα έλεγα, ευρωφοβικά, ορισμένα είναι και καταστροφικά, θέλουν να καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα έλεγα αυτή. Ναι, η κυρία Λεπέν, παραδείγματι, για αυτό το πρώτο κόμμα στη Γαλλία, είναι το μόνο κόμμα στη Γαλλία, αδραπατώμενο, που υποστηρίζει ανοιχτά την έξοδο της Γαλλίας από το ευρώ. Ακριβώς. Και από την άλλη, δεν θέλει να κάνει συμμαχία, μάλλον το UKIP, δηλαδή οι Βρετανοί ευρωσκεπτικιστές, δεν θέλουν να κάνουν συμμαχία. Εγώ θέλω να κρατήσω για εσάς, μην κάνουμε τώρα κοινοβουλευτική αριθμητική του Ευρωκοινοβουλίου, θα δούμε πώς θα σχηματιστούν οι ομάδες. Θέλω να κρατήσω από εσάς την αίσθηση ότι κάτι αλλάζει στην ευρωπαϊκή πολιτική του, μας μεταφέρεται σήμερα. Και ότι πιστεύετε ότι θα υπάρξει μια αλλαγή στην οτροπία τουλάχιστον των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, κύριε Πρεσδέντε. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Καρβούνη που ήταν μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Κύριε, δεχόμαστε τις διαβεβαιώσεις του κύριου Καρβούνη. Κύριε Σοφιά, ναι, σας ακούω. Από αισθήσεις έχουμε χορτάσει.